Μεγάλη κρισιμότητα όσον αφορά τους βαθμούς και για τις δύο ομάδες. Με βάση το συγκεκριμένο δεδομένο θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, διότι παρόλη την κρισιμότητα για την ένταση στη μεγάλη στις γενιές γραμμές έγινε σε κόσμια πλαίσια, κάτι που έχει, μπορώ να πω ότι έχει λείψει τελευταία. Όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού θεωρώ ότι ήταν μοιρασμένο και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Όσον αφορά την ομάδα τη δικιά μας, είχαμε ένα νευρικό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Όσο περνούσε η ώρα, βρίσκαμε τα πατήματά μας. Κλείσαμε το ημίχρονο προηγούμενη, το οποίο μας έδινε έτσι μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε κάτι καλό σήμερα, αλλά και ταυτόχρονα με 10 ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο δυσκόλεψε πολύ το έργο μας για τη συνέχεια. Όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, με το ξεκίνημα δεχτήκαμε εκεί την ψυχρολουσία με την ισοφάριση του αντιπάλου. Από εκεί και μετά τα παιδιά χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, το οποίο και έκαναν και τους δίνω συγχαρητήρια. Δεν φοβηθήκαμε, παλέψαμε μέχρι το τέλος για να κερδίσουμε. Η νίκη δεν ήρθε και μας αφήνει μια πίκρα αυτό, αλλά από εκεί και πέρα η προσπάθεια έγινε και όπως είπα και πριν, συγχαρητήρια στα παιδιά. Και θέλουμε στα δύο επόμενα παιχνίδια, γιατί πλέον και μαθηματικά δεν μπορούμε να εκδικήσουμε την πρώτη θέση, στα δύο επόμενα παιχνίδια να πάρουμε, να κάνουμε το απόλυτο, ούτως ώστε η ομάδα να τερματίσει με όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Ουσιαστικά, όπως είπατε και σήμερα, αποχαιρέτησε την οποιαδήποτε προοπτική ανόδου, πρωτιάς μάλλον, ο ΑΟΑΝ. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό αυτής της παρουσίας στο φετινό πρωτάθλημα. Τι μπορούμε να πούμε, θετικός ή αρνητικός απολογισμός? Για να μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτό το θέμα, γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Για την ώρα, σαν πρώτο σχόλιο, θεωρώ ότι η ομάδα μας προσπάθησε πάρα πολύ, έχοντας να αντιμετωπίσει πολύ δυνατούς αντιπάλους, παιχνίδια με μεγάλη ένταση, και εντός Κρήτης και εκτός. Θεωρώ από την αρχή έχουμε υπερβάλει αυτούς. Αυτή τη στιγμή προσωπικά, όσον αφορά για την αίσθηση, η αίσθηση είναι γλυκόπικρη. Διανύουμε μια σεζόν στην οποία η ομάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα και όσον αφορά τις εμφανίσεις μας και τις προκρίσεις στο κύπελο και μεγάλες νίκες που κάναμε στο πρωτάθλημα. Αλλά και μία πίκρα, διότι θεωρώ ότι αδικήσαμε λίγο τους εαυτούς μας και θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε ψηλότερα στη βαθμολογία. Η προσπάθεια όμως έχει γίνει από τα παιδιά και για άλλη μια φορά τους δίνω συγχαρητήρια. Μπορούμε να πούμε ότι φετινή χρονιά όμως έβαλε πολύ, πολύ γερές βάσεις για να γίνει κάτι εξίσου καλό του χρόνου? Δεν είναι μόνο φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά είναι συνέχεια της περσινής. Υπάρχει μια συνέχεια στην ομάδα σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα όπως ήταν το φετινό. Για άλλη μια χρονιά η ομάδα διεκδίκησε πράγματα, άσχετα ότι δεν τα κατάφερε. Και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και την επόμενη σεζόν. Κλείνοντας, θέλω να πω καλή συνέχεια στο Γιούχτα και στον Άγγελο προσωπικά. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν το στόχο τους και αυτοί να έχουν την παραμονή στην κατηγορία και τους το ευχόμαστε. Άγγελε Κασουτάκη, η ομάδα ήθελε σήμερα, η ομάδα του Γιούχτα, το τρίποντο για να βάλει βουλοκαίρι στην παραμονή. Πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Ένα πρώτο σχόλιο. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είχαμε πει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ίσως την πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που το τελευταίο καιρό είχε σαν στόχο το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι και ο βαθμός της οπαλίας σήμερα είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι προηγήθηκε ο αντίπαλος. Καταφέραμε και εμείς το δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσουμε γρήγορα, προσπαθήσαμε, δεν το καταφέραμε. Σίγουρα παίζει και η δυναμικότητα του αντιπάλου, που θεωρώ ότι σας είπα και προηγουμένως ότι είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος και το συνδείχθηκε στη φετινή χρονιά. Έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και ένας σημαντικός βαθμός για μας συνέχεια. Θέλει κάτι ακόμα η ομάδα του Γιούχτα για να μπορέσει να υλοποιήσει και μαθηματικά το στόχο της παραμονής? Δύο παιχνίδια ακόμα. Σίγουρα θέλουμε ένα βαθμό για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας. Μπορεί να προτείνει και κανένα βέβαια. Εντάξει, εμείς το κοιτάζουμε έτσι.
Θέλουμε ένα πόντο. Πρέπει να δώσουμε και εμείς χαρτίρα στα δικά μας τα παιδιά για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει φέτος. Και να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου στην ομάδα του ΑΟΑΝ πραγματικά για την πολύ καλή πορεία της φέτος και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Και στο Νίκο το Σουριά. Κάνει και αυτός μια εξαιρετική δουλειά, μια εξαιρετική ομάδα. Και εύχομαι και στα παιδιά του Αγίου Νικολάου τα καλύτερα. Νεότερα για τον Νύκταρη, για το παιδί που χτύπησε. Έχουμε ενημερωθεί ότι είναι καλά. Απλώς υπάρχει μια μικρή διάστηση από ό,τι μας έχουν πει. Είναι καλά και περιμένουμε να βγει να επιστρέψει γρήγορα.